Δύο εβδομάδες παρέμεινε στη φυλακή ο 32χρονος Ηρακλειώτης που εμφανίστηκε στο γάμο του φίλου του, αρματωμένος με όπλα. Με ειδική διάταξη του εισαγγελέα, ο άνδρας αποφυλακίστηκε σήμερα, ενώ την Πέμπτη θα εισαχθεί στο μονομελές εφετείο κακουργημάτων Ανατολικής Κρήτης, όπου αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνεδρίαση για την επικύρωση της συμφωνηθήσας διαπραγμάτευσης. Το αδίκημα για το οποίο σήμερα έγινε λόγος έγινε το 23 Φεβρουαρίου του 2020 και σήμερα, δηλαδή στις 9 Μαρτίου του 20, τακτοποιήθηκε πλήρως και ολοσχερός. Την Πέμπτη θα εισαχθεί στο μονομελές εφετείο όπου κακουργημάτων, όπως ορίζει ο νόμος, θα επικυρωθεί το πρακτικό συμβιβασμό. Είναι η πρώτη φορά που σε τοπικό επίπεδο συζητήθηκε η διαδικασία της ποινικής διαπραγμάτευσης και στον 32χρονο προτάθηκε συνολική ποινή φυλάκισης 3 ετών. Είναι μια διαδικασία που θυμίζει αμερικανική ταινία, ενώ ο θεσμός εξελίσσεται δειλά-δειλά στην Ελλάδα. Είναι ένας νέος θεσμός, στον οποίο προτρέπω και εγώ προσωπικά να προστρέχουν τόσο οι κατηγορούμενοι όσο και οι συνήγοροι υπεράσπισης. Όταν ο κατηγορούμενος από την αρχή έχει ομολογήσει την ενοχή του στην προδικασία, έχει το δικαίωμα, την ικανότητα με το νέο άρθρο 303 του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας που άρχισε να ισχύει από 1 Ιουλίου του 2019, με το νέο κώδικα δηλαδή ποινικής δικονομίας, να μπορέσει να κάνει την αίτηση προς τον εισαγγελέα πλη μελιωδικών σε περίπτωση πλη μελήματος ή στον εισαγγελέα εφετών σε περίπτωση κακουργήματος. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλει ένα αίτημα είτε ο ίδιος αυτοπρόσωπα είτε δια του συνηγόρου του, όπου γράφει ότι ρητός ομολογώ την ενοχή μου, ζητώ από τον εισαγγελέα να κάνουμε την διαπραγμάτευση ως προς το ύψος της επιβλητείας ποινής. Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν πριν από μερικές ημέρες, όταν ο 32χρονος εμφανίστηκε σε γάμο με βαρύ οπλισμό και συγκεκριμένα ένα Καλάσνικοφ και ένα υποπολιβόλο. Κατά τη διάρκεια του γλεντιού δεν δίστασε να βγάλει τα όπλα. Στο μεταξύ, σαν κέραυνος ενεθρία έπεσε η απόφαση της προφυλάκησης του 32χρονου, καθώς μέχρι σήμερα, ναι μεν οι κατηγορούμενοι για άσκοπους πυροβολισμούς οδηγούνταν σε ανακρίσεις, όχι όμως στη φυλακή. Η προφυλάκηση του 32χρονου είχε προκαλέσει έντονες συζητήσεις στους νομικούς και αστυνομικούς κύκλους, αλλά κυρίως σε δεκάδες κριτικούς που αρνούνται πεισματικά να αποδεχθούν ότι οι μπαλωθιές και κυρίως η χρήση τέτοιων όπλων συνιστούν αδίκημα και μάλιστα κακουργηματικού χαρακτήρα.